Λοιπόν, Μάρκο, καλώς ήρθες στη Γερμανία, καλώς ήρθες στην Κολονία. Γεια σου Μάκη, γεια σας παιδιά, καλώς σας βρίσκουμε βασικά. Es war schon dunkel, als ich durch Vorstadtstraßen heimwärts ging. Da war ein Wirtshaus, aus dem das Licht noch auf den Gehsteig schien. Ich hatte Zeit. Und mir war kalt. Αφού αρχίσαμε να χορεύουμε, νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε και στο επόμενο στάδιο που είναι να πετάξουμε πάνω σε ένα μαγικό χαλί. Το 2003 ξεκινάτε σε μια εποχή όπου στην Ελλάδα η μουσική η οποία φτιάχνετε δεν ήταν διαδεδομένη. Πώς προέκυψε αυτό, ήταν μια τρέλα της στιγμής? Ήταν βασικά πειραματισμοί που ούτως ή άλλως κάναμε εμείς αβίαστα. Δεν ήταν βασικά κάποιο σχεδίο. Μας άρεσε να πειραματιζόμαστε με τη ρέγγε, με ελληνικό στίχο και αυτά. Και πολύ σύντομα ηχογραφήσαμε ένα CD το οποίο άρχισε να παίζει και στο ραδιόφωνο. Και με κάποια συγκεκριμένα τραγούδια και πέρα το συγκρότημα άρχισε να ακούγεται περισσότερο. Κάπως έτσι άρχισε η ιστορία. Άρα δηλαδή ήταν μια τρέλα, ήταν μια παρέα που ενώθηκαν από 7 άτομα, αν δεν κάνω λάθος. Πολύ σωστά. Ο πυρήνας του Λοκομόντου ήταν πάντα 7 άτομα. Συμμετείχαν βέβαια και άλλοι μουσικοί σε αυτό, δηλαδή πνευστά, βιολί, ενίοτε είχαμε και γκάιντα, καβάλ, κάποια τραγουδίστρια, αλλά ουσιαστικά το βασικό σχήμα είναι 7 άτομα. Και αυτοί οι 7 ουσιαστικά παραμένουν και μέχρι σήμερα. Το 2005 ταξιδεύετε επαγγελματικά για την Τζαμάικα. Τι σας έχει μείνει από αυτό το ταξίδι στην χώρα όπου γεννήθηκε η ρέγγε μουσική? Ήταν ένα ταξίδι προς τη Μέκα, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή για μας ήταν πολύ σημαντικό καταρχήν να μας προσκαλέσουν τζαμαϊκανοί μουσικοί και δει μουσική που έχουν παίξει με τον Bob Marley. Πήγαμε εκεί πέρα, ηχογραφήσαμε, ήμασταν οι πρώτοι Έλληνες που ηχογραφήσαν ρέγγε δίσκο στη Τζαμάικα και νομίζω είναι η μόνη μέχρι σήμερα. Και παίζοντας με τον τρομπονίστα του Bob Marley, τον Vin Gordon, νομίζω πήραμε το βάπτισμα του ότι εντάξει, η ρέγγε η δικιά μας μπορεί να σταθεί και αυτή, ας πούμε. Η δική σας μουσική ακούγεται περισσότερο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Η μεγαλύτερη αγάπη του κόσμου από πού προέρχεται? Σίγουρα στην Ελλάδα υπάρχει ένας μεγάλος πυρήνας κοινού. Και είμαστε πολύ ευγνώμονες που αυτός διατηρείται επί τόσα χρόνια. Από εκεί και πέρα βέβαια βλέπουμε ότι και σε κάποιες χώρες που ταξιδεύουμε υπάρχει ένας κόσμος που μας ζητάει και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Ιδίως στη Γερμανία, στην οποία παίζουμε από το 2006 σχεδόν κάθε χρόνο. Υπάρχουν πόλεις που εντάξει, πηγαίνουμε πάντα πολύ καλά, ας πούμε, αλλά έχουμε πάει και σε πολλές άλλες χώρες, στην Αγγλία, στο Βέλγιο, στη Ρωσία, στην Ολλανδία, στην Ιταλία, στη Βουλγαρία. Es war schon dunkel, als ich durch Vorstadtstraßen heimwärts ging. Da war ein Wirtshaus, aus dem das Licht noch auf den Gehsteig schien. Ich hatte Zeit und mir war kalt. Γιατί μπήκατε στην διαδικασία να διασκευάσετε ένα γερμανικό τραγούδι? Ήταν ένα ιδιαίτερο τραγούδι. Αυτό ήταν το Grisha Wein που μιλάει για τον Έλληνα μετανάστη της δεκαετίας του 60 μέσα από τη φωνή ενός πολύ γνωστού τραγουδιστή στη Γερμανία, του Udo Jürgens. Εμένα προσωπικά πάντα μου άρεσε ο τρόπος που το προσέγγισε ο Jürgens, ιδίως την εποχή που το προσέγγισε, που ήταν μια εποχή που κοιτούσαν τους μετανάστες με μεγάλη δυσπιστία ακόμα. Και αυτός ήταν σαν να τους έδωσε πρώτο στο χέρι εκείνη την εποχή. Και έτσι διασκευάσαμε αυτό το κομμάτι και του προσθέσαμε και ένα κουπλέ ακόμα, που ουσιαστικά θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι είναι και η απάντηση του Έλληνα σε αυτόν τον φιλόξενο επισκέπτη, τον Γερμανό, ας πούμε. Και πήγαμε και στο στούντιο Hansa στο Βερολίνο και γνωρίσαμε τον Udo Jürgens. Ήταν μεγάλη τιμή για μας, μας υπέγραψε και το βινίλιο και μεγάλη τιμή που μας επέτρεψε να κάνουμε αυτή τη διασκευή. Μια φούντωση, μια γλώκα που έχω μέσα στην καρδιά. Λες και μάγια μου έχεις κάνει φράγκο Συριανή γλυκιά. Λες και μάγια μου έχεις κάνει φράγκο Συριανή γλυκιά. Τα τραγούδια σας κατά καιρούς έχουν συμμετάσχει σε διάφορες τηλεοπτικές ταινίες και σειρές. Το τραγούδι Φραγκοσυριανή έχει λάβει μέρος και στο φεστιβάλ της Βενετίας. Πώς προέκυψε όλο αυτό?
Ο σκηνοθέτης της ταινίας, ο Φατί Χακίν, που είναι ένας Γερμανός τουρκικής καταγωγής, μας είχε προσεγγίσει αυτός. Δηλαδή ήρθε και μας είδε σε μια συναυλία που παίζαμε στο Αμβούργο, γιατί αυτός είναι από το Αμβούργο, και μας πρότεινε, ας πούμε, άμα θέλουμε αυτή τη διασκευή της Φραγκοσυριανής να πάρει μέρος να ακουστεί σε αυτή την ταινία. Η ταινία λέγεται Soul Kitchen. Τελικά όχι απλά πήρε το τραγούδι, αλλά το χρησιμοποίησε και σαν κεντρικό τραγούδι της ταινίας όταν αυτοί πήγαν στις Κάνες να παρουσιάσουν, στη Βενετία να παρουσιάσουν την ταινία. Έπεσε η Φραγκοσυριανή δική μας επί 20 λεπτά συνέχεια όσο αυτοί περνούσαν στο κόκκινο χαλί. Ένα κόκκινο χαλί στο οποίο, ας πούμε, πριν μισή ώρα είχε περάσει, ξέρω εγώ, η Μόνικα Μπελούτσι και όλοι αυτοί. Και ήταν και πολύ τιμή για μας να πάμε εκεί πέρα, μας καλέσουν να το δούμε από τη μέσα πλευρά το φεστιβάλ της Βενετίας. Από εκεί πέρα έχουμε κάνει και μουσική για την ταινία Το Γαμήλιο Πάρτι, που ήταν μια ταινία που έκανε πάρα πολλά εισιτήρια, θυμάμαι τότε. Αλλά το ενδιαφέρον είναι το μόνιμο τραγούδι, Το Γαμήλιο Πάρτι, πλέον ακούγεται σχεδόν στην Ελλάδα σε πάρα πολλούς γάμους. Δηλαδή τους αρέσει ο κόσμος, δηλαδή πολλοί κόσμος έχει παντρευτεί με αυτή τη μουσική και επίσης είναι μεγάλη τιμή για μας. Είναι αυτό το διαφορετικό, το ότι δεν ακούς συνέχεια τα παραδοσιακά που ακούν συνήθως στους γάμους. Έλα και σου έχουμε φύλαξη μπομπονιέρα. Και μην νομίζεις πως στιγμή θα βαρεθείς. Γαμήλιο πάρτι, και έχω μια πρόσκληση για σένα, ορίστε πάρτι. Και για να μην χαθούμε μέσα έχει χάρτη, γιατί δεν θέλω να μου ταλαιπωρηθείς. Η μουσική την οποία τραγουδάτε είναι Balkan, είναι Latin, είναι παραδοσιακή, είναι όλα αυτά μαζί. Πόσο εύκολο να συνδυάσεις όλα αυτά τα είδη μαζί? Κοίταξε, ο κοινός παρονομαστής είναι κυρίως ρέγγε και σκα, δηλαδή μουσικές από την Καραϊβική. Επειδή τέτοιες μουσικές ακούγαμε, ο στίχος είναι κυρίως ελληνικός, αλλά κάμια φορά είναι αγγλικός, είναι ιταλικός, είναι ισπανικός, είναι γερμανικός, ανάλογα τη φάση. Η Locomondo, ποιο τραγούδι ξεχωρίζουν από όλες τις δουλειές τους? Δύσκολη ερώτηση αυτή πάντα, γιατί κάθε τραγούδι έχει γραφτεί για μια άλλη περίσταση. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι τα περισσότερα τραγούδια είναι πραγματικές ιστορίες, είτε που έχουμε ζήσει εμείς, είτε που έχουν ζήσει φίλοι μας. Και εντάξει, από εκεί και πέρα το ενδιαφέρον είναι ότι έχουν αγαπηθεί από τον κόσμο πολλά τραγούδια, όχι μόνο ένα, ας πούμε, όπως είναι τα Hit Show, Τότε Δεν Κάνει Κρύο στην Ελλάδα, το Pro, το Μαγικό Χαλί, το Γαμήλιο Πάρτι. Βλέπεις ότι υπάρχει το Goal, ας πούμε, αλλά υπάρχουν και πολλά κομμάτια που έχουν πάνω από 1 εκατομμύριο views, που είναι τα outsider, ας πούμε, αλλά παρόλα αυτά αρέσει στον κόσμο. Πες μου το τραγούδι που σου έρχεται αυτή τη στιγμή στο μυαλό. Το ποιο? Το τραγούδι που σου έρχεται αυτή τη στιγμή στο μυαλό, από τα δικά σου. Τα δικά μου. Το πρώτο. Τώρα μου ήρθε το Εκεί που έχω ταξιδέψει. Το συγκεκριμένο τραγούδι είναι βασικά μια εξιστόρηση των δικών μου προσωπικών εμπειριών, ας πούμε. Εκεί που έχω ταξιδέψει δεν έχω λέξη για τη χαρά. Εκεί που έχω ταξιδέψει δεν έχω λέξη για τη χαρά. Το RadioGR.de είναι ένα νεοσύστατο media group το οποίο έχει σαν στόχο την ενημέρωση και την ψυχαγωγία των Ελλήνων που μένουν στη Γερμανία. Θα ήθελα μία ευχή για όλους αυτούς που μας ακούνε από σένα. Παιδιά, θέλω να είστε όλοι καλά, να έχετε υγεία. Σας σκεφτόμαστε ακόμα και αν είμαστε στην Ελλάδα. Να ξέρετε, και εγώ ιδιαίτερα που έχω ζήσει εδώ πάρα πολλά χρόνια και έχω γνωρίσει πολύ κόσμο. Άλλοι έχουν βρεθεί εδώ από ανάγκη, άλλοι επειδή το θέλανε. Σημασία έχει ότι προσπάθειες σαν τις δικές σας κρατάνε και τις ελληνικές ρίζες ζωντανές, αλλά έχουν και μια καινούρια ματιά και προς την νεολαία. Τίποτα, από εμάς πολύ αγάπη και τι να πω, μακάρι να βρισκόμαστε συχνά. Και πριν αρχίσουμε, μια σύντομη ερώτηση σε όλους. Κρυώνουμε! 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 Βέβαια, αφού χρόνια τώρα δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, κρύο δεν έκανε ποτέ.